Την ετοιμιγορία για την πολύκροτη υπόθεση του Παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους διαβάζει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης η πρόεδρος του δικαστηρίου της Πρετόρια στη Νότια Αφρική. Η δικαστής μεταξύ άλλων είπε πως η εισαγγελία δεν απέδειξε ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για φόνο εκ προμελέτης. Σημείωσε μάλιστα πως δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να στηριχθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός. Νωρίτερα αμφισβήτησε και την αξιοπιστία των μαρτύρων που κατέθεσαν, καθώς εκτίμησε πως έσφαλαν στα όσα είπαν στο δικαστήριο. Το σκεπτικό της ετοιμιγορίας είναι εξαιρετικά αναλυτικό. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Φεβρουαρίου 2013, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε και σκότωσε το θύμα της Στίνκαμπ. Την ώρα που πυροβόλησε, το θύμα ήταν μέσα στην κλειδωμένη τουαλέτα, σημείωσε η ηθοκοζήλε μας είπα, διαβάζοντας αρχικά το κατηγορητήριο εναντίον του Όσκαρ Πιστόριους. Παρ' όλα αυτά, οι δικαστές υπογράμμισε πως ο Παραολυμπιονίκης υπέπεσε σε αντιφάσεις στην κατά αντιπαράσταση εξέταση. Υπογράμμισε ακόμη πως δεν δικαιολογείται ότι πήρε όπλο εκείνο το βράδυ επειδή ένιωσε ευάλωτος, διότι όπως εξήγησε τότε κάθε γυναίκα, παιδί ή ηλικιωμένος θα οπλοφορούσε. Υπάρχει ενδεχόμενο η ανάγνωση της ετοιμιγορίας να μην ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, αλλά να συνεχιστεί και την Παρασκευή. Έξω από το δικαστήριο έγινε διαδήλωση. Πολίτες φώναζαν συνθήματα εναντίον του Πιστόριους.